Συμπολίτες μου Σεραίοι, γέννημα θρέμα της πόλης των Σερών είμαι. Πόση ώρα μιλάει εδώ ο κύριος Τζίμπιος, παρατηρώ τα πρόσωπά σας. Πολλούς από αυτούς τους γνωρίζω από παιδί. Περνάνε, προσπερνάνε, ακούνε μια ανάλυση αριθμών, στατιστικών, αυτών που μας κυβερνούν. Όλα όσα ανέφερε είναι από μελέτες που ήδη οι κυβερνώντες αναφέρουν. Όμως κάποιοι χαμογελάτε. Κάποιοι βλέποντας Ελλήνων Συνέλευσης θεωρείτε ότι είναι αυτό που σας είπαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ας δούμε λοιπόν τι σας είπαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την Ελλήνων Συνέλευσης. Ότι είμαστε ένα φασιστικό κόμμα. Πώς προέκυψε αυτό? Από αυτά τα σύμβολα που αλλοιώνονται χρόνια τώρα μόνο και μόνο για να μπούμε στη λύθη. Αλλοιώνουν το οτιδήποτε ελληνικό, το βαφτίζουν όπως αυτοί θέλουν και το παρουσιάζουν ως κάτι κακό, έτσι ώστε ο άνθρωπος, βλέποντας τα σύμβολά του, να φεύγει μακριά. Λίγες μέρες τώρα, στο διαδίκτυο, έχει γίνει ένας δώρος σχετικά με αυτά τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και το αστείο της υπόθεσης, για να το μάθετε όσοι δεν το ξέρετε, είναι ότι η Τουρκία στήριξε την κίνηση για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, κατηγορώντας τον Έλληνα ως κλέφτη και ως ψεύτη. Σε αντίθεση με τους δικούς μας πολιτικούς, που δεν είναι καν πολιτικοί, είναι κομματικοί μηχανισμοί. Εκεί για να κυνηγούν τον Έλληνα, να τον τιμωρούν γιατί θέλει αυτήν την κληρονομιά. Κοιτάω τα πρόσωπά σας και θλίβομαι ειλικρινά, γιατί θεωρείτε τις εκλογές σαν ένα πανηγυράκι, ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι εκλογές, γιατί να μας ενδιαφέρουν. Δεν θα μιλήσω για τις εθνικές, θα μιλήσω μόνο για τις ευρωπαϊκές. 7 στους νόμους που ψηφίζονται μέσα στην Βουλή μας, από τους 10 νόμους, 7 προς 10 δηλαδή αναλογία, είναι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οδηγίες δεν είναι νόμοι, κύριοι. Οι οδηγίες είναι αυτό που λέει και η λέξη. Είναι αυτό που σου λένε ότι πρέπει να κάνεις για να μπορέσει να υπάρχει μια σύγκληση σε, αυτό, σε αυτή την κοινοπραξία που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να είναι δεσμευτική για κάθε κράτος. Να το προσαρμόσει, λένε, στην εθνική της νομοθεσία και να το κάνει νόμο. Και βλέπουμε λοιπόν νόμους μέσα στη χώρα που έχουν έρθει στη χειρότερη μορφή από ό,τι υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τιμωρείται ο Έλληνας. Συνεχίζουν να τον τιμωρούν. Ποιοι? Αυτοί που κυβερνούν. Γιατί τα αφεντικά τους έτσι τους λένε. Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί η τόσο μεγάλη ακρίβεια στη χώρα μας συγκριτικά με άλλες χώρες? Πώς μπορεί έτσι να εξηγηθεί ότι έχουμε φόρους μέσα στη χώρα μας, οι οποίοι είναι και άλογοι, είναι και άνομοι, ενώ δεν υπάρχουν αντίστοιχα σε άλλες χώρες? Πώς να εξηγηθεί που δεν έχουμε λιμάνια, δρόμους, δεν έχουμε τίποτα απολύτως? Και όλοι μας λένε, ναι, είναι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αναθεμά, αν διάβασε και κάποιος πολίτης, ποια είναι αυτή η οδηγία που έχει έρθει. Αλλά χαμογελάμε και έχουμε άποψη για τον απατεώνα σώρα. Έτσι. Αυτές τις μέρες έγινε μια εκλογική, γίνεται μια εκλογική διαδικασία και θα σας αναφέρω λοιπόν τι κάνουν όλα τα κόμματα που είναι μέσα στη Βουλή. Μπας και λίγο Έλληνας νευριάσει, θυμώσει. Μας λένε για τη δημοκρατία. Μας μιλάνε και μας λένε ότι στις εκλογές οι πολίτες αποτυπώνουν τη βούλησή τους. Εφόσον αυτοί όμως έχουν ήδη νομοθετήσει νόμους με κλειδώματα, με πολλά κλειδώματα σε όλη τη διαδικασία. Ένα κλείδωμα. Σε κάθε εκλογική διαδικασία τα κόμματα καταθέτουν ένα παράβολο. Μέχρι το 2019 το παράβολο για τις ευρωεκλογές που έπρεπε να καταθέσει κάθε κόμμα για το εκλέγεστε, να πει δηλαδή στη διαδικασία, ήταν 3.000 ευρώ. Αυτό έγινε για αυτές τις εκλογές 20.000 ευρώ. Ένα κλείδωμα που εκλέγεστε
στη μήτρα της δημοκρατίας. Και κανένας Έλληνας δεν τον ενδιαφέρει. Να κυβερνάνε μόνον αυτοί. Ποιοι? Για να δούμε ποιοι κυβερνάνε. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ. ΣΥΡΙΖΑ, ένα μεταλλαγμένο ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ δεν θέλει να κυβερνήσει ποτέ. Απλά μόνο να λέει όχι για να στηρίζει τα ναι των άλλων κομμάτων. Αυτά συμβαίνουν μέσα στη χώρα και κανένας δεν ευρεάζει. Δεν θυμώνει. Παρά μόνο όταν σκοτώνεται το παιδί του στα Τέμπη. Τότε θυμώνει, ε! Τότε θυμάται ότι δεν έχει δικαιοσύνη. Πόσους λοιπόν νεκρούς πρέπει να κλάψουμε για τη μάντρα? Πόσους νεκρούς πρέπει να κλάψουμε για το μάτι? Πόσους νεκρούς πρέπει να κλάψουμε για τα Τέμπη? Μέχρι να σκοτωθεί το δικό μας παιδί για να πούμε δεν υπάρχει δικαιοσύνη? Αντί να το προστατεύσουμε από πριν, φτάνει η ώρα που σκοτώνεται στα Τέμπη. Και έχεις εκεί πάνω κάποιους που λένε παίρνω την ευθύνη. Ποια είναι η ευθύνη σου? Όσες ψυχές πέθαναν πρέπει τόσα χρόνια να μπεις ισόβια. Δεν μπορεί να είσαι υπουργός και να μην ξέρεις τι γίνεται στο υπουργείο σου. Δεν σε ενδιαφέρει. Ούτε αυτό, Έλληνα πολίτη. Μη σε ενδιαφέρει. Θα σε ενδιαφέρει όταν θα σκοτωθεί το παιδί σου μέσα σε ένα τρένο. Και το χειρότερο είναι να πετάξουν και το σώμα του έτσι στα σκουπίδια. Τότε ίσως μπορέσεις να ξυπνήσεις, Έλληνα. Ίσως και τότε ακόμη μπορεί να πεις έτσι τα να γίνει. Δεν σε ενδιαφέρει η πολιτική. Δεν μας νοιάζει η πολιτική. Δεν μας νοιάζουν οι εκλογές. Κλείδωμα άλλο για τις εκλογές. Δεν έχουν δικαίωμα, λέει, οι υποψήφοι ευρωβουλευτές να βγάλουν τα πρόσωπά τους και να δείξουν ποιοι είναι στους πολίτες. Απαγορεύεται από τον νόμο μόνο 2 εμφανίσεις θα κάνουν, 3 για την περιφέρεια εμφανίσεις και 2 στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το ψήφισαν όλοι? Ποιοι το ψήφισαν? Το ψήφισαν αυτοί που κυβερνάνε. Αυτοί που ήταν στις κυβερνήσεις και αυτοί που είναι μέσα στην Ευρωβουλή και μέσα στην Εθνική Βουλή, γιατί ξέρετε, εάν θα επανεκλεγούν, το έχουν σιγουράκι κύριε και θα σας πω πως το έχουν σιγουράκι, δεν θα πληρώσουν τα 20 χιλιάρικα που σας ανέφερα, θα τα γυρίσουν πίσω. Καταλάβατε λοιπόν πόσα κλειδώματα γίνονται και συνεχίζουν να γίνονται? Δεν θέλουν τον Έλληνα να μπει στο εκλέγεστε. Μόνο στο εκλέγει και εκείνο, ας είναι καλοκαίρι οι εκλογές, να πάμε για μπάνιο αδερφέ, και τώρα δεν βαριέσαι, από Δευτέρα μπορούμε να γκρινιάζουμε πιο πολύ. Θα γκρινιάζουμε ενώ δεν έχουμε κάνει μια επιλογή επί της λογικής να ψάξουμε, να δούμε. Ποιοι είναι αυτοί οι σχηματισμοί που πραγματικά αγαπούν αυτόν τον τόπο? Είναι αυτοί που κυβέρνησαν? Θα ντρεπόμουν αν ψήφιζα ένα κόμμα που έχει ήδη κυβερνήσει. Ειλικρινά θα ντρεπόμουν αν έμπαινα σε τέτοια διαδικασία. Πώς είναι δυνατόν να ψηφίσεις αυτόν που θέλει το θάνατό σου? Που το έχει αποδείξει ότι το θέλει το θάνατό σου με τόση πολλή νομία που υπάρχει. Γιατί είναι ιδιοτέλεια? Γιατί θα μας δώσουν καμιά επιδότηση ή θα μας βάλουν στο δημόσιο για κάποιο μισθό? Άλλο κλείδωμα. Αυτή που μετράει η εταιρεία, η ιδιωτική εταιρεία της ψήφου των Ελλήνων, από το 1981 μοναδικά, πάντα ίδια, μα πάντα, μια εταιρεία που είναι μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών, που είναι μέσα στους Δήμους, που είναι μέσα στα πρωτοδικεία σου, που είναι παντού, μία μόνο εταιρεία, ένα μονοπόλιο δηλαδή. Αυτές τις ημέρες που θα γίνει, και να το μάθετε όλοι σας τι κάνουνε, υπάρχει μια διαδικασία στις εκλογές. Όλη τη διαδικασία των εκλογών την κάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι μέσα από μια διαδικασία και όπως έχει οριστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Όμως τα αποτελέσματα τα παραδίδουν σε αυτή την εταιρεία. Κλείδωμα, κλείδωμα. Έλληνα, δεν σε ενδιαφέρει ούτε αυτό. Δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει το μέλλον των παιδιών σου. Σε νοιάζει μόνο να έχεις ένα 20 ευρώ στην τσέπη, να πάω να πεις ένα καφέ. Αυτό σε νοιάζει. Λοιπόν, εδώ είναι Ελλήνων Συνέλευσης. Εδώ είναι πολεμιστές. Ανδριώθηκαν οι πολεμιστές, φυλακίθηκαν. Άκουσαν τόσα χρόνια, τόσα πολλά πράγματα. Λιδωρηθήκαμε, κυνηγηθήκαμε, μας τύπησαν, μας έκαψαν τα γραφεία. Για ποιο λόγο? Μας λένε, τι ποσοστό έχετε? Ναι, έχετε
Τι ποσοστό να αποτυπώσει την αλήθεια, με ποιον αριθμό να αποτυπώσει την αλήθεια. Αφού μετράει άλλη εταιρεία, γιατί να τα αποτυπώσει. Η αλήθεια δεν έχει αριθμός. Η αλήθεια είναι μία και απόλυτη. Και αν δεν καταλάβουμε, κύριοι, η συνέχεια θα είναι πάρα πολύ άσχημη. Αυτοί έχουν σχεδιάσει το θάνατό μας και τον σχεδιάζουν καθημερινά και εμείς σκεφτόμαστε πού θα πάμε διακοπές. Και διακοπές χρειάζονται. Χρειάζονται όμως σε αυτήν την ημέρα των εκλογών είναι μία μέρα. Μία μέρα. Αν κάποιος με ρωτούσε πώς μπορούμε να απελευθερωθούμε και πόσοι χρειάζονται για να απελευθερώσουν αυτήν τη χώρα, εγώ θα σας έλεγα για την απελευθέρωση αυτής της χώρας χρειάζονται περίπου 40.000 πολεμιστές. Για μία μέρα. Για μία μέρα χρειάζονται 40.000 πολεμιστές. Αν βάλω από δύο άτομα περίπου στα 18.000 εκλογικά τμήματα. Θα μπορούσαν να μετρήσουν οι γέννες, να σηκωθούν το πρωί και να πούν όχι αδερφέ, θα μετρήσω εγώ και καμιά ιδιωτική εταιρεία πληρώνεται από κάποιους μηχανισμούς. Ούτε αυτό μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει. Πόσο με θλίβει και πονώ που μιλάω εδώ, στην πόλη αυτή, που όποια έχω έρθει, αυτή τη στιγμή σήμερα έχω έρθει από κάτω από την Αθήνα και δεν τολμάω να πω ότι είμαι από τις Σέρρες. Με κοιτάνε με πολύ άσχημο τρόπο. Μου λέει, εσείς εκεί τι ψηφίζετε. Δεν ξέρω, λέω, τι ψηφίζουμε. Χωρίς ντροπή κυκλοφορεί ανάμεσά σας όλος αυτός ο συμφερτός αυτών ο οποίοι καταδίκασαν ανθρώπους και μάλιστα νεαρής ηλικίας. Δεν σας νοιάζει, ούτε αυτό. Θα πάμε, θα συνεχίσουμε. Τι έπαθε ο Έλληνας λοιπόν. Γιατί το πάθαμε όλοι αυτό το πράγμα. Γιατί μας είπαν τόσο πολλά ψέματα, μας τάισαν πάρα πολλά ψέματα και συνεχίζουν να μας ταΐζουν. Πληρωμένοι. Όταν μιλάει στην τηλεόραση, αυτοί οι δημοσιογράφοι που μιλάνε και δεν θα αναφέρω ονόματα, γιατί ούτε τα ονόματά τους είναι άξια να τα αποτυπώσω εγώ. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που λένε, πάπα αυτοί λένε ψέματα. Αλλά όταν μιλάνε για το σώρο λένε αλήθεια, ε. Λένε αλήθεια όταν μιλάνε για το σώρο. Ο ψεύτης λοιπόν μιλάει και εμείς κρίνουμε, έχουμε και άποψη αν λέει αλήθεια ή όχι και πότε τη λέει. Δεν θέλουμε να ακούμε για την Ελλήνων Συνέλευση. Όχι. Τι θέλουμε να ακούμε για τη Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Υπήρχε και Παλιά Δημοκρατία. Και βάλανε και την κάνανε και Νέα Δημοκρατία χωρίς ντροπή. Χωρίς ντροπή. Ποια δημοκρατία. Αν δείτε τις διαδικασίες που κάνουν μέσα στην εκλογική διαδικασία, δεν υπάρχει, πουθενά δεν υπάρχει δημοκρατία. Πουθενά. Πού, μέσα στη μήτρα που γέννησε τη δημοκρατία. Μας ζηλεύουν οι ξένοι για την κληρονομιά που έχουμε και εμείς ανήκαμε να την κρατήσουμε. Γιατί ακούμε πάντα κάποιους άλλους, κάποιες ειρήνες. Κόμματα και κομματάκια διέλυσαν το νου των ανθρώπων. Μίλησε ο κύριος Τζίτζιος για αποζημιώσεις. Μίλησε για τις αποζημιώσεις της Γερμανίας για κάθε ελληνική ψυχή. 1.000.000 μετράει ψυχές. Ποιος μπορεί να αποτυπώσει πόσο κοστολογούν αυτές τις ψυχές. Πόσο κοστολογούν οι ψυχές των 57 νεκρών των Τεμπών. Θα πάει το δικαστήριο και θα πει να πάρουν από 2-3 εκατομμύρια, 4, δεν ξέρω πόσο θα κοστολογήσουν. Ποιος θα κοστολογήσει. Θα κοστολογήσει αυτός που σκότωσε το παιδί σου. Θα κοστολογήσει ο Γερμανός πόσα μας χρωστάει. Όχι. Η κοστολόγηση μια ψυχής γίνεται μόνο από αυτόν που χάνει αυτόν τον άνθρωπό του. Άρα εμείς πρέπει να κοστολογήσουμε το πόσο κοστίζει. Και θα δούμε πόσο κοστίζει μια ψυχή. Καλό λοιπόν όλους αυτούς τους συγγενείς των Τεμπών να βάλουν αυτή την τιμή και να την απαιτήσουν. Και θα δείτε πως ούτε μπορούν να βάλουν τιμή σε έναν τέτοιο θάνατο. Αλλά παρόλα αυτά τους εμπέζουμε, όλους μας εμπέζουμε. Κοστολογούμε ανθρώπινες ψυχές κάθε μέρα. Κάτι που είναι ανεκτήμητο. Δεν πειράζει.
Δεν μας ενδιαφέρει ούτε και αυτό. Δεν μας αγγίζει, δεν μας νοιάζει, δεν μας νοιάζει η πολιτική. Η Ελλήνων Συνέλευσης εδώ και χρόνια μπήκε σε μια πορεία. Όσο και να είναι το κόστος που αυτοί θεωρούν ότι μπορεί να βάζουν τα κλειδώματά τους και οποιαδήποτε κλειδώματα, να ξέρετε ότι εμείς εδώ, παιδιά εκείνων που εμείς τιμούμε και θα τιμούμε, θα τα σπάζουμε αυτά τα κλειδώματα. Γιατί έχουμε τα κλειδιά. Έχουμε το κλέος του Διός να ανοίγουμε κάθε κλειδονιά που βάζουν αυτοί. Και θα την ανοίγουμε συνεχώς και θα μπαίνουμε μέσα. Και θα αποδεικνύουμε σε όλους ότι οι Έλληνες άνθρωποι, οποιασδήποτε γλώσσας, σε οποιαδήποτε τόπο και κατοικούν, είναι άνθρωποι. Και ως άνθρωποι θα γίνουν πολίτες. Γιατί πρέπει να γίνουν πολίτες. Δεν έχουμε παιδεία. Τα παιδιά μας δεν ξέρουν καν που βρίσκονται. Δεν θα μιλήσω και για τις δικές μου γενιές που αν τους ρωτήσεις ποια είναι η δομή του κράτους σε κοιτάνε και δεν γνωρίζουν τίποτα. Και ντρέπομαι που βλέπω πρόσωπα που βρίσκονται στη δημόσια διοίκηση, πρόσωπα τα οποία βρίσκονται και στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, που άμα τους ρωτήσω για οποιαδήποτε νομοθεσία, το μόνο που ξέρουν είναι πώς θα κρατήσουν τη θέση τους, πώς θα γίνουν προϊστάμενοι, πώς θα γίνουν ακαδημαϊκοί και δεν τους νοιάζει για αυτήν την χώρα. Δεν πάει να πεθάνει και ο διπλανός. Τι με νοιάζει εμένα. Αυτή είναι η κατάρτια του Έλληνα. Αυτό θέλησαν, αυτό πέτυχαν. Με λύθη προς όλα αυτά, προς τους προγόνους μας. Στην κολόνα αυτήν εδώ, που την είχαν κρατημένη οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας. Και κάποιοι την κρέμισαν και βλέπουμε και αυτά που έχουν κρεμίσει μπροστά μας. Τα κομμάτιασαν όλα. Και κανένας δεν αντιδρά. Κανένας δεν θυμώνει. Μέχρι προημερών Ελγίνια Μάρμαρα. Ελγίνια Μάρμαρα. Ούτε καν Μάρμαρα του Παρθενώνα δεν έλεγαν. Λίγη εδώ δεν υπάρχει. Τίποτα δεν υπάρχει. Έχουν καθεί τα πάντα. Στο βωμό ποιου. Της καλοπέρασης και ασκαλοπέρασης. Ρωτήστε τους συγγενείς των παιδιών των τεμπών. Ρωτήστε να δούμε τι καλοπέραση έχουν. Και αυτοί έτσι λέγανε πριν. Πόσες φορές θα αναφέρουμε τα Τέμπη για μήπως και ξυπνήσουν μνήμες, θάρρους, ανδρείας. Γιατί οι άνθρωποι γεννιούνται με ανδρεία, γεννιούνται με ελευθερία, γεννιούνται με αλήθεια. Και όλα αυτά τα πουλούν για ένα στάτους, για ένα χαρτί, για ένα 20 ευρώ, 50 ευρώ, όσο και να είναι αυτό. Ανεκτήμητα πράγματα τα πούλησαν. Τους φταίει ο Σόρας. Δεν τους αρέσει ο Σόρας. Γιατί το είπε η Τατιάνα, το είπε ο Ευαγγελάτος, γιατί. Γι' αυτόν τον λόγο. Τις γελιότητες όλων αυτών. Τους προσκυνούμε. Κλειδώματα. Τα κόμματα τα οποία δεν είναι στη Βουλή, δεν χρηματοδοτούνται στον εκλογικό νόμο, όπως χρηματοδοτούνται αυτοί που είναι στην Ευρωβουλή και στην Βουλή. Ξέρετε πώς τους χρηματοδοτούν. Ένα κονδύλιο πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ, δικά μας, ολονών, έτσι τα μοιράζονται. Ακούστε λοιπόν, στα 6.200.000 που δικαιούνται όλοι οι κομματικοί μηχανισμοί που κατεβαίνουν στις εκλογές, το 40% των χρημάτων αυτών πηγαίνει στα κόμματα τα οποία έχουν ευρωβουλευτές. Το άλλο 40% πηγαίνει στα αυτούς που έχουν βουλευτές στην Εθνική Βουλή. Και το 20% το οποίο μένει, και σε αυτό το διαιρούν δια 31, δηλαδή όλοι. Και αυτοί που έχουν στη Βουλή και αυτοί που είναι στην Ευρωβουλή. Όλοι. Κάτι ψήματα παίρνουν οι υπόλοιποι που δεν είναι. Και τους δείχνουν όλη την ημέρα. Και τους προμοτάρουν και τους δείχνουν και σε ώρες που να τους βλέπουν οι Έλληνες, ενώ των άλλων κομμάτων που εκλέγεστε. Τους βάζουν το βράδυ αργά να μην ακούσει κανένας Έλληνας που μήπως έχει ξυπνήσει. Και αυτό το κάνανε. Χωρίς ντροπή. Ας μας πούνε αυτοί του Πασόκ, κύριε. Που βλέπω διάφορα πρόσωπα εδώ που ψηφίζουν ακόμη και σήμερα Πασόκ. Πώς παίρνει 40% του Πασόκ στην επιχορήγηση των εκλογών? Έχετε διαβάσει πώς παίρνει? Το αναφέρω αυτό συγκεκριμένα γιατί του Πασόκ πριν το 19, βάλω το 14 και άλλη ονομασία. Μετά την ξανάλλαξε, την άλλαξε. Παρόλα αυτά όμως, παίρνει από το ποσοστό των χρημάτων αυτών, χωρίς ντροπή.
Όχι ντροπή. Γιατί είναι ντροπή? Για να καταλάβετε, θα σας δώσω ένα δείγμα αυτού του κλειδώματος. Αν τρέξουμε τη δρομή σε έναν αγώνα παγκοσμίου, σε έναν παγκόσμιο πρωτάθλημα, και κερδίσει ένας τον πρώτο βραβείο, διπρόεδρος. Και λίγες μέρες μετά υπάρχουν Ολυμπιακοί αγώνες και πρέπει να ξανατρέξουν ήδη. Όμως αυτός, επειδή έχει κερδίσει, υπάρχει κανονισμός που θα του δώσουμε 5-10 λεπτά πιο μπροστά. Υπάρχει περίπτωση να κερδίσουν οι άλλοι ποτέ? Ποτέ. Αυτό γίνεται και στις εκλογές. Τα κόμματα αυτά τα προμοτάρουν συνέχεια με λεφτά των Ελλήνων. Χωρίς ντροπή στη μήτρα της δημοκρατίας δεν υπάρχει καμία ισότητα. Σας προκαλώ να διαβάσετε την ΚΙΑ, την κοινή υπουργική απόφαση που έχει βγει. Αυτά που λέω και που έλεγε και ο κύριο Τζίνς, διότι όλα αποδεικνύονται, δεν λέμε τίποτε στην Ελλήνο συνέλευση που δεν αποδεικνύονται. Ούτε αυτό μας νοιάζει. Ο Σόρος θέλει. Εδώ μπροστά μου υπάρχει μέσα στον κόσμο εδώ, υπάρχουν κάποιοι υποψήφοι της Ελλήνων Συνέλευσης. Αυτοί οι άνθρωποι δεν φοβήθηκαν τίποτε. Όσο και να μας λιδώσουν, όσο ψέματα και να είπαν, ξεχασμένους μας είπαν, φασίστες μας είπαν, τα πάντα μας είπαν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, ξύλο, τα πάντα, όλα τα έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Παρ' όλα αυτά οι θεσμοί, όταν εμείς εμφανιζόμαστε, ξέρετε, οι θεσμοί ξέρουν πολύ καλά και μας μιλούν με απόλυτη ευγένεια. Αλλά στον κόσμο συντηρίζουν, βάζουν κάτι κομματάκι από εδώ, κάτι ανθρώπους που τους πληρώνουν, να λένε διάφορα για μας. Αυτοί, όταν εμφανιζόμαστε εκεί που εμφανιζόμαστε, είναι στην απόλυτη ευθυγράμμιση της νομιμότητας. Αλλά βάζουν λοιπόν κάτι κομματό, όπως το λένε, σκύλους, να γαβγίζουν και να λένε ότι αυτοί, ρε, έλα τώρα. Κάπως έτσι το χάσαμε, αδέρφια μου, όλο αυτό. Απαξιώνουμε το δημόσιο και είδαμε τι πάθαμε. Απαξίωσαμε τον πολιτισμό μας και είδαμε τι πάθαμε. Απαξιώνουμε τα πάντα συνέχεια, συνεχόμενα. Αλλά εκεί εμείς νομίζουμε, έχουμε άποψη. Δεν έχουμε γνώμη, δεν έχουμε γνώση. Είδατε, σας ανέφερα μια κοινή υπουργική απόφαση, απλή. Πολύ λίγοι την ξέρουν. Ίσως εδώ στην πλατεία και κανένας να την ήξερε. Γι' αυτό την ανέφερα. Για να ακουστεί και να τη μάθετε τώρα. Για να μην μπορείτε να πείτε να την ήξερα. Τώρα ξέρετε. Σας έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία. Χρόνια τώρα βγαίνουμε έξω και μιλάμε και δίνουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Με ένα σκοπό. Με ένα στόχο. Την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Την απελευθέρωση όλων των ανθρώπων. Η Ελλήνων Συνέλευση καλεί όλους τους ανθρώπους. Τους Έλληνες. Την Κυριακή στις 9 Ιουνίου να αποτυπώσουν μια βούληση. Μια βούληση που να λέει: θέλουμε μια φωνή στην Ευρωβουλή που να μπορεί να απαιτήσει τα δάνεια που δεν δόθηκαν ποτέ. Να απαιτήσει τις αποζημιώσεις που δεν δόθηκαν ποτέ. Να απαιτήσει τα μάρμαρά της που δεν είναι μόνο αυτό που κοστολογούμε, είναι κάτι παραπάνω. Να απαιτήσει να υπάρχει ασφάλεια σε κάθε πολίτη με τα σύνορα. Και φυσικά η Ευρώπη να βρει το βηματισμό της. Και εμείς είμαστε αυτή η φωνή. Έχουμε σφυρελατηθεί χρόνια, έχουμε μελετήσει χρόνια, έχουμε διαβάσει χρόνια. Σε πείσμα κάποιων που νομίζουν ότι μπορούν να κλειδώνουν. Δεν μπορεί να κλειδώσεις τίποτε μπροστά στον Έλληνα άνθρωπο. Τίποτα. Νομίζουν όλοι αυτοί. Αυτό που έρχεται είναι πάρα πολύ μεγάλο και εμείς σας καλούμε να το νιώσετε, να το βιώσετε όλοι μαζί μας. Καλούμε λοιπόν στις ευρωεκλογές, στις 9 Ιουνίου, να ψηφίσετε την Ελλήνων Συνέλευση και να τιμωρήσετε όλους αυτούς, να τους τιμωρήσετε για όλα αυτά που έχουν κάνει για την πατρίδα μας, για τα παιδιά που χάθηκαν, για τις ψυχές που χάθηκαν. Τιμωρήστε τους. Είναι η ευκαιρία σας να τους τιμωρήσετε. Καμία αποχή, καμία ενοχή. Σας ενδιαφέρει. Δεν είναι του Έλληνα να κλαίγεται την επομένη, ανέβηκε το ρεύμα, τι θα κάνω, δεν έχω εκείνο, δεν έχω τ' άλλο. Όχι, δεν είναι του Έλληνα αυτό. Εδώ μέσα λοιπόν βλέπω. Και θα ήθελα να έρθουν εδώ οι υποψήφοι δικοί μας. Θα ήθελα να έρθουν εδώ κοντά μου οι υποψήφοι, να τους δείτε ότι είναι θαραλέοι.
ότι δεν κλείψαμε ποτέ τα πρόσωπά μας, ότι βγήκαμε και μιλήσαμε με τα πρόσωπά μας. Η κυρία Τάση Μαρία, ο κύριος Αρσενίου, Κατζη Παρασκευαΐδου Έλσα, Μωρατίδης Οδυσσέας, κύριου Σπυρίδων, Ζήνδιος Τέριος και Χαγιάς, Δημήτρη. Ας ανέβουν όλοι εδώ μαζί μου για να δείτε τα πρόσωπά μας και να δείτε πως εμείς έχουμε θάρρος. Ό,τι και να λέγεται για μας, εμείς ξέρουμε ότι μία είναι αλήθεια. Μία και τη φωνάζουμε. Η Ελλήνων Συνέλευση θα συνεχίσει. Θα είναι το παρούσο. Δεν μας ενδιαφέρει κανένας αριθμός. Για το τι θα αποτυπωθεί και θα τον αποτυπώσει μια ιδιωτική εταιρεία. Εμείς θέλουμε να αποτυπώσουμε τι θα πούν οι Έλληνες στο δημόσιο. Τι θα πούν οι πραγματικοί δημοκράτες. Γιατί εδώ είναι η μήτρα της δημοκρατίας. Θυμηθείτε τους προγόνους μας. Θυμηθείτε τη δύναμη ήταν τη Ανδρία. Θυμηθείτε τη φωνή του Λεωνίδα όταν κάλεσε τους 300. Δεν είναι πολύ μακριά αυτή από εμάς. Μην νομίζετε ότι δεν είμαστε εμείς ένας από τους 300. Τι φωνή είχε ο Αλέξανδρος όταν φώναξε τους Μακεδόνες, εδώ είναι η Μακεδονία, που και αυτό το όνομα το πρόδωσαν, χωρίς ντροπή. Χωρίς ντροπή, αυτό το όνομα που πίσω της κρύβει τεράστιους καταπιστευτικούς λογαριασμούς στο παγκόσμιο οικονομικό τραστ που υπάρχει. Αλλά σας το κρύβουμε και αυτό το δώσανε το όνομα. Και για να σας κοροϊδεύουμε και να λένε αυτοί, όλοι εδώ, όλοι, πέστε μου ένα κόμμα που δεν το ψήφισε. Νέα Δημοκρατία, ναι στη Βόρεια Μακεδονία. ΠΑΣΟΚ, ναι στη Βόρεια Μακεδονία. ΚΚΕ, ναι στη Βόρεια Μακεδονία. ΣΥΡΙΖΑ, ναι στη Βόρεια Μακεδονία. Και μην κοιτάτε τα μικρά κομματάκια που δίθεν και καλά το παίζουνε μοιράζοντας πλαστά έγγραφα του δόγματος του Ιησού. Αλλά και εδώ το προσπερνάμε. Πότε θα θυμώσετε, πότε θα θυμώσουν πραγματικά οι Έλληνες. Αίμα δεν μας έχει μείνει καθόλου αίμα, τίποτε πάνω μας. Καθόλου, εγώ ντρέπομαι. Θυμώνω και θλίβω. Όλοι αυτοί που βλέπετε εδώ, και άλλοι τόσοι που σήμερα μάχονται σε άλλες πόλεις, απαρτίζουν ένα ψηφοδέλτιο με θάρρος. Και μέσα από το δικό τους πλούτο βάλανε όλοι μαζί ρεφενέ, όπως το κάνουν οι Έλληνες, όπως το κάνανε παλιά, για να πάνε στο εκλέγεστε. Γιατί εκεί είναι η σημασία, να φύγουν αυτοί, να τελειώσουμε με αυτούς. Κουραστήκαμε, αδέρφη. Δεν μπορεί να μας σκοτώνουν και εμείς να τους κοιτάμε, όχι. Δυναμώστε τη φωνή μας, ψηφίστε μας. Και εμείς είμαστε εκπρόσωποι μας, όχι αντιπρόσωποι μας. Κάθε ένας από εμάς υπογράφει την εξούσιο ότι αν δεν πράξει αυτά που λέει και είναι γραμμένα μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις, έχει προϋπογράψει την παραίτησή του. Μόνο ημερομηνία μένει να μπει. Έχουμε ορκιστεί στα ιερά των προγόνων μας ότι θα το φτάσουμε μέχρι το τέλος. Γιατί το τέλος, να ξέρετε, είναι το τέλειο που σημαίνει η ολοκλήρωσή του. Και θα πάμε έτσι όλοι μαζί σε μία νέα αρχή. Όλους μας χωράει αυτός ο τόπος. Γιατί να μην δε χωράει και μια Ελλήνων συνέλευση στην Ευρωβουλή. Και θα είμαστε εκεί και θα έχουμε το ίδιο σθένος και δύναμη να φωνάξουμε όλα αυτά που είπαμε σήμερα εδώ. Ο αρχηγός μας, αυτός ο άνθρωπος που ήρθε και έφερε αυτή την αλήθεια, που όλοι οι παγκόσμιοι θεσμοί να γνωρίζετε, τον αναγνωρίζουν και ξέρουν ποιος είναι. Ξέρουν πολύ καλά ποιος είναι. Απλά παίζουν ένα βρώμικο παιχνίδι για να μην τον αγγίξουν οι Έλληνες. Εμείς εδώ είμαστε όχι μόνο για τους Έλληνες, όχι μόνο για τους Ευρωπαίους, αλλά για κάθε άνθρωπο επάνω στον πλανήτη. Το φωνάζουμε από την αρχή. Για κάθε άνθρωπο επάνω στον πλανήτη είμαστε εδώ, και είμαστε αυτοί που θα του δείξουμε πάλι τι σημαίνει να γίνεις πολίτης. Για να μπορέσεις να δομήσεις την πολιτεία σου, η οποία πολιτεία θα παράξει τον πολιτισμό. Αυτό είμαστε. Αυτό είναι η Ελλήνων Συνέλευση. Σας καλούμε λοιπόν
την Κυριακή 9 Ιουνίου να μπείτε στη διαδικασία της πραγματικής δημοκρατίας και να δείξετε σε όλους αυτούς ότι ο Έλληνας είναι παρόν, ότι ο Έλληνας δεν παραδίδεται. Έλληνος συνέλευσης, μέχρι να σβήσει ο ήλιος, που ο ήλιος δεν θα σβήσει ποτέ. Έλληνος συνέλευσης αυτές τις ώρες. Σας ευχαριστώ.